Εδώ είμαστε. Κομματάρα νούμερο 1. Κομματάρα νούμερο 2. Κόμο καρνιβόρους, κι άλλο ένα μεγάλο ψήσιμο ξεκινάει. Μείνε συντονισμένος, γιατί σήμερα θα ψήσουμε γρήγορα, δυνατά, νόστιμα, απάνω στα κάρβουνα. Ο μονόλιθος καίει και η αγκαλιά του είναι έτοιμη να υποδεχτεί υπέροχο flank steak από Black Angus, πιστοποιημένο από τη μακρινή Νέα Ζηλανδία, πάνω από 2 κιλά, έτοιμο να πέσει στο μονόλιθο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το ψήσεις, εμείς θα ακολουθήσουμε το πιο εύκολο. Πάμε να το ετοιμάσουμε. Λοιπόν, κρέας συσκευασία. Όπως πάντα, ακολουθούμε την εξής διαδικασία. Μία τρυπούλα, η κοπή του μαχαιριού προς τα έξω, για να μην πληγώσουμε το κομμάτι, και αφαιρούμε. Και μπροστά μας ξεδιπλώθηκε ένα υπέροχο, τεράστιο flank steak. Έκπληξη! Δύο υπέροχα flank steak, κομμένα. Αυτό που έλεγα πριν, ότι θα δείξουμε πώς θα το ψήσουμε. Σκοπός μου ήταν να το κόψω στη μέση και να το ψήσω πιο εύκολα, αλλά αυτό έχει ήδη γίνει. Εδώ βλέπετε έχει λίγο film από το λίπος. Τι έχετε να κάνετε, το βγάζουμε πανεύκολα. Μην το ψήσετε αυτό το πράγμα, δεν έχει ωραία γεύση, αφαιρέστε το, δεν χρειάζεται ειδικό μαχαίρι. Το περνάω και απλά αφαιρείτε. Αφαιρέσαμε λίγο από το φιλμ που είχε από το λιπάκι, το υπόλοιπο μπορεί να ψηθεί. Flank steak από τα πιο τίμια κομμάτια, από τις πιο τίμιες μπριζόλες που μπορείς να αγοράσεις, πόσο μάλλον όταν είναι τέτοιας εξαιρετικής ποιότητας. Μιλάμε για κομμάτι το οποίο είναι όλο κρέας, τρώγεται όλο, δεν πετάς τίποτα. Έχει υπέροχη μοσχαρίσια γεύση για τους λάτρεις του είδους. Ψήνεται πολύ απλά, απευθείας πάνω στη φωτιά, μερικά γυρίσματα και είσαι πανέτοιμος. Δεν θα μαρινάρω, δεν θα το αφήσω να περιμένω, θα ρίξω απάνω του απλά και βασικά υλικά. Χοντρό αλάτι, φρέσκο μαύρο πιπέρι και σκόνη σκόρδου. Αναλογία 50-30-20. Φροντίζω να πάει παντού. Ένα κομμάτι με το οποίο μπορείτε να το φάτε σε μεξικάνικη έκδοση, να κάνετε τάκος, μπουρίτος, φαχίτας. Μπορείτε να ψήσετε πιτούλες ωραίες δικές μας ελληνικές και να το γεμίσετε. Είναι πανεύκολο, πεντανόστιμο. Μπορεί να σερβιριστεί σαν μπριζόλα, με τον πιο απλό τρόπο δηλαδή. Με πατάτες, με ρύζι, με λαχανικά, με ό,τι θες. Αυτό που προσέχουμε είναι τη φορά με την οποία τρέχει το κρέας. Αυτό μας το κάνει ακόμα πιο εύκολο όταν είναι καθαρισμένο και έτοιμο, γιατί θα χρειαστεί να κόψουμε κάθετα ωραίες μακριές λωρίδες αν το σερβίρουμε σε πίτα, ή αν είναι μπριζόλα θα κόψω μία φορά εδώ και άλλη μία και βγάζω 4 υπέροχα κομμάτια από το καθένα. Πώς έφτασε στα χέρια μου ένα τέτοιο υπέροχο κομμάτι? meatandfire.gr, πολύ οργανωμένο site, μπαίνεις, διαλέγεις, παραγγέλνεις και εντός ημέρας παρέλαβα τα κρέατά μου. Πάρα πολύ ωραία. Έτοιμη. Το αφήνω 10 λεπτά έτσι να τραβήξει αυτά που έχω ρίξει απάνω. Ο μονόλιθος καίει. Ετοιμάζω τη σχάρα και πάμε για μεγάλο ψήσιμο. Στα 10 λεπτά που έχω αφήσει το flank steak να γεμίσει αρώματα από τα μπαχαρικά μου, προλαβαίνω να ψήσω γιατί ο μονόλιθος καίει. Μερικές πιπεριές, τις οποίες θα χρειαστώ μετά. Δέκα λεπτά ακριβώς. Θα βάλω τη σχάρα μου ακριβώς στο χείλος του μονόλιθου. Εδώ είμαστε. Πάμε, πεινάμε όλοι.
Τέτρις να έπαιζα, τόσο καλός δεν θα ήμουν. Θα κλείσω το καπάκι και θα μετρήσω 4 λεπτά. Θα ανοίξω να δω τι έχει γίνει από τη μεριά που ακουμπάει στη σχάρα. Ξέρω ήδη ότι θα αρχίσει να επηρεάζεται και το πάνω στρώμα. Το κομμάτι μου είναι λεπτό. Επομένως, θέλω μετά τα 4 λεπτά γρήγορα γυρίσματα για να μην μου καεί. Αλλά δεν θέλω να γίνει και well done. Θέλω ένα κομμάτι σίγουρα να κρατάει. Να είναι ζουμερό και να είναι κατακόκκινο, γιατί όχι. Υπολογίζω 8 το πολύ με 10 λεπτά ψήσιμο. 4 λεπτά ακριβώς. Πρώτη παρατήρηση, το κομμάτι έχει μαζέψει. Χαρακτηριστικό από τις μπριζόλες που έρχονται από αυτό το μέρος του Μόσχου. Ναι. Ένα δυνατό τετράλεπτο ακόμα. Κλείνω για να μην χάνω θερμοκρασία. Απόλαυση. Έχουν περάσει 8 λεπτά. Έχω ένα πολύ πολύ ωραίο οπτικό αποτέλεσμα. 57, 58. Πολύ καλά είμαι. Άψογη. Να σας δώσω μια εικόνα. Εδώ είμαστε. Κομματάρα νούμερο 1. Κομματάρα νούμερο 2. Ξεκούραση 5 λεπτά. Γιατί δεν κόβεται τώρα. Ψήνω μερικές πιτούλες και ετοιμάζουμε γευματάρα. Μεριές μου ψητές η τρικολόρ, κόπηκαν ροδέλες. Και σε πλήρη παράταξη, δύο υπέροχα flank steak. Ξεκουράστηκαν, βγάλαν όλα τα υγρά τους. Και εδώ έχουμε κάνει πίκο τεγκάγιο, πανεύκολη δροσιστική επιλογή. Ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Το μόνο που του λείπει είναι λίγο αλάτι. Και ένα ανακάτεμα. Ψιλοκομμένη ντομάτα, ψιλοκομμένο γρεμμύδι, μαϊντανό, κόλιανδρο και αρκετό λάιμ. Πώς μπορούμε να φάμε αυτές τις κομματάρες? Είναι πολύ απλό. Αν απομακρύνω τη μία, για να σας διευκολύνω. Μπορώ πολύ ωραία να σερβίρω την άλλη σαν μπριζόλα. Είναι μεγάλη, να σου την κόψω. Δες πως περνάει το μαχαίρι από μέσα. Σαν να κόβεις μπον φιλέ. Κι όμως είναι μπριζόλα. Μπριζολάρα. Ζουμερή. Πω. Αν μπορείς να κόψεις και 45 μοίρες, ακόμα καλύτερα. Δεν το πετυχαίνω πάντα, δεν πειράζει. Πολύ ωραία μπριζόλα. Ζουμερό μέχρι μέσα. Έτοιμο να το κατασπαράξεις. Κομμένο κάθετα όπως είπαμε, η φορά είναι προς τα δω, εσύ κόβεις έτσι και αν μπορείς 45 μοίρες, ακόμα καλύτερα. Έχεις πετύχει το απόλυτο. Επιλογή νούμερο 2, πάμε να κάνουμε υπέροχη πιτούλα. Ζουμερό κομμάτι που λιώνει. Να βάλουμε άλλο ένα, κρίμα είναι. Τόση ώρα έψινα. Δροσιστικό πίκο τεγκάγιο. Ντομάτα, κρεμμύδι, ψιλοκομμένα, μαϊντανό,
Lime, αλάτι, απλά τα πράγματα. Ψημένες πιπεριές. Και αναβάθμισέ το με τσίλι σος. Έφυγες για Μεξικό. Η ένταση που λείπει από το πιάτο. Εδώ είμαστε. Κλείσε όσο καλύτερα μπορείς. Βασικά θέλει λίγο άπλωμα. Δεν είμαστε καινούργοι. Δαγκώνεις και απολαμβάνεις. Όλο το μπάρμπεκιου σε μία δαγκονιά. Υπέροχο κρέας, ψημένο γρήγορα, πεντανόστιμο, πουλιώνει, λαχανικά, προαιρετικά, σαλατούλα δροσερή και χωμοκαρνιβόρους για αυτά που και εσύ θες και μπορείς εύκολα να πετύχεις στο σπίτι και να έχεις ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Αλλά το κρέας είναι καλύτερο και από μπομφιλέ.